Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχει εξελιχθεί το θέμα του ελληνικού από τους συντρόφους που προηγήθηκαν. Εμβληματική επένδυση, 8ο θαύμα, είναι ένας παράγοντας και αυτός, για, όπως λέει ο Μητσοτάκης, για να ανέβει η επενδυτική βαθμίδα η χώρα. Επενδυτική βαθμίδα για τον λαό είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες. Μόνο αυτή η επένδυση μπορεί πράγματι να μας οδηγήσει σε κατακτήσεις στο επόμενο διάστημα μέσα από τη συμπόρευση μαζί μας και άλλου κόσμου που δεν θα κάνει τώρα το βήμα. Ο νότιος τομέας, πέρα από τα προβλήματα που εδώ υπόθηκαν, τους μισθούς που δεν φτάνουν, τις συντάξεις που είναι πετσακωμένες, τις εργασιακές σχέσεις που είναι ελαστικές, τετράωρα, τρίωρα, ώρες ατέλειωτες, χρόνος δηλαδή το οποίο ορίζεται από την επιχείρηση, πέρα από την υγεία και την παιδεία που γίνονται, όσο λένε, δύσκολα για τον λαό μας, έχουν φραγμούς και για την υγεία η πρόσβαση και για την παιδεία για τα παιδιά μας. Είναι και αυτό λοιπόν το ελληνικό, όπως και η Πυρκάλ. Πυρκάλ που αύριο και εκεί έχει μια συγκέντρωση των περιοχών γύρω από την Πυρκάλ, που είναι η Δάφνη, ο Ημιτός, ο Βύρονας, ο Άγιος Δημήτριος και τα υπόλοιπα. Και εκεί, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, όπως τα γνωρίζετε, διώξανε τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, τα οποία δεν υπάρχουν πια για τη χώρα μας. Ούτε σφαίρα δεν παράγουμε. Τα εισάγουμε όλα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όλος ο εξοπλισμός αυτός στα 15 δις ευρώ που δόθηκαν αυτή την περίοδο είναι για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Αυτός ο χώρος όλος θα γίνει λοιπόν κυβερνητικό πάρκο, όπου θα είναι εκεί όλα τα υπουργεία. Θα είναι σε βάρος δηλαδή των κατοίκων της περιοχής, του λαού, του νότιου τομέα, όπως και το ελληνικό. Και εκεί λοιπόν τσιμέντο παντού και εκεί ένας χώρος που θα μπορούσε να ήταν πνεύμονας ανάσας για το λαό δίνεται τώρα για άλλο σκοπό και βέβαια δεν είναι ξένο και σε εμάς και σε όσους κατοικούν στο ελληνικό και σε όσους κατοικούν στην Ηλιούπολη, στην Αργυρούπολη, όσους κατοικούν στην Γλυφάδα και όσους κατοικούν συνολικά σε όλη την περιοχή του νότιου τομέα της Αθήνας. Μια αισιοδοξία να δώσουμε τη μάχη. Θα είμαι σύντομος, όπως είπε η συντρόφισσα, μου κάνει και παρατηρήσεις όταν ξεφεύγω. Μπορούμε με αισιοδοξία να δώσουμε τη μάχη των εκλογών, άνθρωπο τον άνθρωπο, σπίτι το σπίτι. Και είναι βέβαιο, σύντροφοι, ότι θα πάμε καλά. Θα έχουμε περισσότερους βουλευτές και θα έχουμε μεγαλύτερη δύναμη πρώτα απ' όλα στο κίνημα, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες. Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, που εμείς δίνουμε μεγάλο βάρος η ανασύνταξη του κινήματος, για να μπορέσουμε να πούμε εμπόδιο σε όλα αυτά που κάνουν εναντίον μας, σε αυτό το εχθρικό κράτος, σε αυτή την εχθρική πολιτική για τις ανάγκες μας και να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. ΚΚΕ, λοιπόν, είναι η ελπίδα για όλους μας.